Γεια σας, γεια σας. Λάδια. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Θέμα, περιμένουμε πώς και πώς να βάλεις αυτό εδώ το μαραφέτη να πάρει μπρος. Απράβο, καλή ιδέα, ναι. Να φάμε κιόλας, γιατί μυρίζει ωραία το φαΐ σου σήμερα και δοκιμάσαμε και νωρίτερα και ήταν πολύ ωραίο. Το φαγητάκι είναι εύκολο. Είναι βασικά. Είναι νηστίσιμο πρώτα απ' όλα. Δεν έχει τίποτα, είναι όλα αρτίσιμα, δεν έχει τίποτα σε γαλακτοκομικά ή κρέας. Είναι μόνο λαχανικά. Τι είναι όλα. Δεν έχει κάτι σε γαλακτοκομικά ή κρέας. Πριν. Αρτίσιμα. Ναι. Εξήγησε τι σημαίνει αρτίσιμα. Νηστίσιμα. Ναι. Από τι βγαίνει. Από ποια λέξη προέρχεται. Λάθος το πα. Όχι, παιδί μου, δεν ξέρω τι λέξη που λες. Γι' αυτό σου ρωτάω. Ναι, νομίζω ότι λέγεται έτσι. Τα λέγανε στην ώρα και αρτίσιμα. Κοκκίνησαν τα αυτιά του. Παιδί μου, δεν το. Εγώ το είπα έτσι από ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Είσαι σίγουρος ότι λέγεται. Σχεδόν. Ναι. Θα το γκουγκλάρω μετά, είμαι πιο σίγουρος. Αν νομίζω ότι λέγεται. Τέλος πάντων, νηστίσιμα. Αρτίσιμα, λέμε αυτά που δεν κάνουν να φάμε. Δεν είναι αρτίσιμα, εντάξει. Είναι νηστίσιμα. Είναι νηστίσιμα, ωραία. Εντάξει, το ίδιο πράγμα να πούμε. Είδατε που μάθαμε μια καινούργια λέξη σήμερα. Λοιπόν, είναι λαχανικά μόνο. Ωραία. Θα κάνουμε κεφτέδες λαχανικών. Και θα κάνουμε μια τύπου μαγιονέζα, πάλι χωρίς αυγά. Τύπου μαγιονέζα. Και πώς θα δέσει, μωρέ, η μαγιονέζα χωρίς αυγά. Θα δες, έχει το λαδάκι. Μαγιονέζα χωρίς αυγά γίνεται. Γίνεται χωρίς αυγά. Έχει τα μυστικά του ο σεφ. Είναι η μαγιονέζα μέσα εισαγωγικά, Ψευτομαγιονέζα. Ψευτομαγιονέζα δηλαδή. Ωραία αυτό. Χρώματα, όμως δείτε το πλάνο. Και θα τα αναμίξουμε όλα αυτά, θα κάνουμε τα κεφτεδάκια μας. Αυτά είναι τα υλικά σου. Στα γρήγορα τα υλικά μας θα χρειαστούμε. Τα έχουμε περάσει πρώτα απ' όλα όλα στον τρίφτη, εκτός από την ντομάτα που την έχουμε ψιλοκόψει και το κρεμμύδι. Ναι. Καρότο, κολοκύθι, πατάτα, μαϊντανός ψιλοκομμένος, ντομάτα, αλεύρι. Κρεμμύδι φρέσκο, baking powder, κρεμμύδι ξερό. Ωραία. Και δυόσμος. Αυτό εδώ. Τι είπες ότι πατάτα. Είναι πατάτα. Α, την έχεις βάλει στο νερό να μην μαυρίσει. Ναι, ναι. Ωραία, ναι. Θέλετε μάμα να ψωνίσουμε, γιατί είναι Δευτέρα σήμερα και πρέπει να κάνουμε σούπερ μάρκετ. Πάμε χαλκιαδάκι, φέρουμε τα υλικά μας. Ουσιαστικά θα σταματήσουμε στο μανάβικο. Βασικά μόνο να πάρουμε μανάβικο, τα πιο πολλά. Mm-hmm. Και άμα δεν έχουμε baking, προχωράμε και προς τα μέσα. Πάμε και ερχόμαστε να φτιάξουμε ωραία κεφτεδάκια. Αρτίσιμα είναι τα μη νηστίσιμα και όπως μας λέει ο φίλος μας ο Μάνος με μια γρήγορη έτσι, αναζήτηση που έκανε στον εγκέφαλό του, η λέξη έχει ρίζα από την λέξη αμαρτία. Οπότε για να μην τα λένε αμαρτίσιμα, τα λένε. Για μια φορά είχα δίκιο δηλαδή. Ωραία. Ακριβώς. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν, τρώμε νηστίσιμα. Τώρα, και καμιά πατάτα νηστίσιμη. Αν νηστεύετε, τηρήστε τη συνταγή του κατά γράμμα. Αν θέλετε κάτι υγιεινό, πάνω απ' όλα οικονομικό. Και. Κάντε μια αποτοξίνωση, ξανασημειώστε τη συνταγή. Παιδιά, είναι λοιπόν, υπέροχο το φαγάκι που κάνουμε σήμερα. Έχει φοβερή γεύση. Φάει μια πατατούλα. Στην κατσαρόλα βάζω λίγο ελαιόλαδο. Καλά, μου βρει να ξεκινάμε τα λαχανικά, τα οποία τα έχουμε περάσει στον τρίφτη. Και όσο έχουμε αφαιρέσει τα νεράκια. Δεν έχουμε αφαιρέσει τα νερά, Ανδριάννη. Δεν έχουμε αφαιρέσει. Όχι. Θα τα αφήσω να σιγοβράσουν εδώ να ψιλοτσιγαριστούν. Με την υγρασία. Θέλω τα υγρά, γιατί τα υγρά είναι γεύση. Και επειδή δεν έχει μέσα κάτι άλλο να δώσουμε γεύση, είναι μόνο το λαχανικό, θέλω να κρατήσω τη γεύση μέσα εδώ. Δηλαδή θέλω το νερό να βράσει, να εξατμιστεί, να συγκεντρωθεί και να μην γεύσει μέσα. Yes, sir. Λοιπόν. Μία τελευταία βέβαια. Φρέσκο κρεμμύδι. Μπόλικο όλα, έτσι. Κρεμμύδι ξερό. Θα τα βάλω όλα τώρα. Θα βάλω και το μαϊντανό τώρα. Για να μου δώσει πιο πολύ γεύση. Απλώς θα κρατήσω στο τέλος την ντομάτα. Για να μην κατεβάσει πολλά σωμάκια. Την πατάτα θα την βάλω τώρα. Μπράβο, Στέλιο. Το μόνο που θα κρατήσω είναι η ντομάτα, ο δυόσμος, το αλεύρι και το baking powder. Α, που τα θέλουμε μετά. Mm-hmm. Στο τέλος που θα φτιάχνουμε τις κεφτέδες. Ναι. Λοιπόν, χαμηλώνω τη φωτιά
και τα αφήνω σιγά σιγά να μαραθούνε. Δεν τα βιάζουμε. Τα λατίζεις ή όχι? Στην πορεία θα το δω. Δεν είναι. Άμα τα λατίσω τώρα θα μαλακώσουν πιο γρήγορα, θα βγάλουν πιο πολλά υγρά. Μετακινήσατε αυτό τώρα, εσείς κάνατε κάτι έτσι και πήγε. Πάλι έτσι. Ναι. Είμαστε δυνατά γουρια για τα δύο και. Πάνω κάτω 5, 7, 10 λεπτά, ανάλογα θα το δείτε. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Yeah. Ορίστε. Βλέπετε, Τριφόπουλο. Αχσήκωσε το καπάκι και απελευθερώθηκαν τέλεια αρώματα. Μυρίζει το μαϊντανό. Μπορεί να δείξουμε ένα πλάνο να γυρίσει, να δείξει την κατσαρόλα για να τα αφήσουμε. Δεν φαίνεται, παιδί μου. Δεν θέλει να δείξουν τα έργα σου. Ναι. Εδώ. Να του. Μια χαρά φαίνεται. Τα μαραμένα λαχανικά μας. Τίποτα αυτό. Μαλακώνουμε τα λαχανικά 5-10 λεπτά εκεί πάνω κάτω. Θα βάλουμε και λίγο αλάτι τώρα να κατεβάσει τα ζουμάκια του. Σε αυτό που μαγειρεύει ή σε αυτό που. Σε αυτό που μαγειρεύω. Είπαμε το αλάτι στα λαχανικά πάντα βοηθάει. Τα φυτατώνει. Ναι. Και στο κρέας, σε όλα. Έτσι δεν είναι θέμα. Ναι. Λοιπόν. Εδώ όπως είμαστε τώρα μέσα. Πολύ μείγμα. Όπως είμαστε εδώ πέρα μέσα, θα βάλω την ντομάτα. Αφού το έχεις αποσύρει από τη φωτιά. Ναι, έχει παγώσει. Η ντομάτα θέλει να μείνει ατόφια όπως είναι. Και να την καταλαβαίνω όταν την τρώμε, να καταλαβαίνω την ντομάτα. Έχει λοιπόν. Πέσει η θερμοκρασία του για να μπορούμε να δουλέψουμε τα υλικά. Ναι. Δυος μου. Το έχω αφήσει 10-20 λεπτά, θα το δούμε ανάλογα. Να έχει ψιλοπαγώσει. Πιείτε ένα καφέ. Δυόσμο ντομάτα. Πόσο ελληνική γεύση ο δυόσμος μέσα στα κεφτεδάκια. Πολύ, πολύ. Αλεύρι και baking powder. Το baking θα το βάλω μέσα στη συνταγή. Το αλεύρι για να τραβήξει τα υγρά και το baking για να φουσκώσει λίγο ο κεφτές. Άμα βάλω το baking σκέτο δεν θα κάνει τίποτα. Το βάζω μέσα στο αλεύρι. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί? Για να διαλυθεί. Να διαλυθεί μέσα στο αλεύρι και μετά να πέσει όλο μέσα στο μείγμα. Με ένα κουτάλι ανακατεύουμε. Γενικώς και. Και στα μπιφτέκια, ας πούμε, θα μας πρότεινες να βάζουμε λίγο αλεύρι με μπέικι. Θέλω να κάνουμε μπιφτέκι στο φούρνο και θέλουμε να είναι. Όχι. Το κοιμάμαι. Δεν είναι, μάμου βάζει. Γι' αυτό δεν ρωτάω. Βάζει. Εντάξει. Τι να πω, δεν είναι. Όπω θέλει, κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Και έχει διαφορά, παιδιά, από πριν που δεν έβαζε, που βγαίνανε. Ναι. Δεν είχαν προσωπικότητα τα μπιφτέκια, μετά βγαίνανε στρομπουλά και αφράτα. Είναι ανάλογα τι κάνει να το υποστηρίζει. Η μητέρα σου το υποστηρίζει αυτό και είναι καλό. Ναι, το μπιφτέκι το υποστηρίζει πολύ. Μπράβο. Εγώ θέλω να τα κάνω να είναι πιο κρέα, να είναι δηλαδή πιο συμπαγή. Σωστά. Γι' αυτό δηλαδή ο καθένα ότι δεν είναι λάθο. Ναι. Και βάζουμε τώρα μέσα. Μετρά τη δόση στο αλεύρι σου ή βάζει αυτό που λένε όσο σηκώσει. Το συγκεκριμένο θέλω να βάλω λίγο ίσα να μου δέσει το μείγμα. Δηλαδή με το μάτι πάνω κάτω, υπολογίστε. Βλέπετε, 2 κουταλιές, 3 κουταλιές. Κυρία, να κάνω γύρω-γύρω. Ναι, σιγά-σιγά. Θεέ, συνήθως όταν κάνουμε ας πούμε, τα κλασικά κεφτεδάκια με κιμά. Ναι. Αυτό που δένει τον κεφτέ είναι το αυγό. Εσύ, επειδή κάνεις μυστήσιμη συνταγή, αυγό δεν έβαλες. Εδώ το δέσιμο το κάνει τώρα το αλεύρι σου. Το δέσιμο το κάνει το αλεύρι, το κάνουν τα λαχανικά τα οποία είναι βρασμένα, έχουν μαλακώσει και κολλάνε μεταξύ τους. Βοηθάει εκεί η πατάτα που έχει άμυλο που έχουμε βάλει μέσα. Α, ωραία. Δηλαδή όλα μαζί βοηθάνε λίγο. Βλέπεις το Αστέλιο ότι εδώ σταματάω, αφάλω ακόμα λίγο ακόμα. Μπορούμε να βάλουμε και λίγη φρυγανιά, δηλαδή να βγάλουμε λίγο αλεύρι και να βάλουμε λίγη φρυγανιά μέσα. Λοιπόν. Η σκηνοθέτηση μου είπε να σε πατήσω γιατί μιλάς μόνο στο Αστέλιο. Μιλάω και στους δύο νομίζω, Όχι. Όχι. Συγγνώμη, Ανδριανή. Αλλά δεν δίνω σημασία. Ανδριανή, κοίτα λίγο. Μετά από 2 χρόνια. Είναι ήτου, βλέπεις. Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Τα αποσύρουμε. Απλά μιλάει σε μένα επειδή είμαι από πάνω και προσέχω, ενώ εσύ ανακατεύει. Μιλάει σε σένα γιατί είναι δεξιόχειρα και μπορεί να λειτουργήσει προς τα εκεί. Ενώ αν ήταν γυναίκα θα μπορούσε να λειτουργήσει και αριστερά και δεξιά. Αλλά ο εγκέφαλός σας πάει προς μία κατεύθυνση μόνο. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Να το. Το δεύτερο τη όνομα είναι Λέξη Κουρετζή. Ξέρει και από τη λειτουργία του εγκεφάλου. Κορόιδευε. Για να κάνω εύκολο κεφτέ, μπορώ να πάρω 2 κουτάλια, να μην βάλω καν τα χέρια μου μέσα και να κάνω ένα σχήμα κουταλιού. Και ναι, λέγεται αυτό. Εδώ. Κύριε Θεέ, μόνο να μεταφέρω το ερώτημα μια τηλεθεάτρια, φανατική τηλεθεάτρια τη στήλη. Μπορεί να την κάνει εγώ σιγά σιγά να προλάβουμε. Εννοείται, δεν μπορεί να τα κάνει 2 ταυτόχρονα. Πάμε δίπλα σου τι κάνει. Κάτσε να μην τσικνιστώ. Αν θέλω, μπορώ να αλευρώσω. Από γύρω-γύρω. Από γύρω-γύρω. Εντάξει, δεν το έκανα τώρα. Έχω το παραρυφάκι από πίσω που παίρνει το κάθισμα. Εντάξει, είμαι σε καλή κατάσταση. Αν λέμε τώρα, ρε παιδί μου, είναι άνθρωπος της αμαρτίας αυτός που μας βλέπει και θέλει να βάλει λίγο αυγό, θα μπορούσε το χωράει στεγή. Μπορεί να βάλει και αυγό, μπορεί να βάλει τυριά, θα βγει πολύ πολύ πιο νόστιμος. Εννοείται αυτό. Και τότε πώς θα λέγεται η συνταγή? Αρτίσιμη. Δεν έπρεπε να πεταχτείς, αν το θυμόταν. Λοιπόν, πώς θα λέγεται η συνταγή, το ίδιο κάνει. Βλέπετε τα υλικά που σας προτείνει ο Θέμος, που θα απογειώσουν τη συνταγή. Σας λέμε, έχουμε δοκιμάσει ήδη.
λοιπόν. Και θα ξαναδοκιμάσουμε. Θα κάνω άλλο ένα και τέλος. Είναι πεντανόστιμη. Γιατί μόνο. Γιατί μετά πρέπει να κάνουμε τη μαγιονέζα. Συγγνώμη, εσένα πριν τι σου έφερε, ένα κομματάκι μικρό-μικρό, ναι. Ήταν ζαράκι από παιχνίδι. Τέτοιο και αυτά έφτιαξε. Και οι υπόλοιπε που ήταν. Ποιο υπόλοιπο. Και αυτέ. Εγώ έφαγα ένα ζαράκι, ο Στέλιος άλλο ένα. Εγώ να με δοκιμάσω, Αντριάννη, είπε στο φέρο. Πόσα θα βάλω. Είμαι σίγουρο ότι είναι καλό. Και αυτέ και δευτέ. Πάμε μαγιονέζα. Μαγιονέζα που δεν είναι μαγιονέζα. Έλα, δώσε παρακαλώ να τη γανίσει. Δεν θέλω να παρουσιάσει, Αντριάννη. Θέλω να ράξει και να απολαύσει η Αντριάννη. Γιατί νομίζω ότι την έχουμε να παίξω συνέχεια. Λοιπόν, Αντριάννη, κάνουμε τύπου μαγιονέζα. Yes. Πόσο εύκολο είναι. Μια μουστάρτα που μα αρέσει, σε ένα μούλτι μέσα. Εσύ πήρε μία πικάντικη και μία ελαφριά. Μία ελαφριά πήρα. Για όλη την οικογένεια. Ρε Στέλιο, κάνε και μία γύρα εδώ να μην μας συμπαρουτιάσουν αυτά. Βλέπεις πως έβαλα. Ναι, κύριε. Ωραία. Θα βάλω μέσα λίγο χυμό λεμόνι. Πελιές. Χυμό λεμονάκι. Λεμονάκι. Θα βάλουμε μέσα λίγο αλάτι. Εδώ. Το ξύδι μας το οποίο ξεχάσαμε να το βγάλουμε. Να το. Δεν πειράζει. Λίγο ξύδι. Δεν βάζω πολύ ξύδι γιατί έχω βάλει πιο πολύ μουστάρδα. Η μουστάρδα έχει μέσα ξύδι, οπότε το. Δώσουμε το βαλκόνι. Ορίστε. Και θα τα κάνω μια γυροβολιά. Πώς είναι. Προσέχουμε να γυρνάμε προσεκτικά τους κεφτέδες, δηλαδή, μπράβο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και δεν τους γυρνάω συνέχεια, έχει τρεις πλευρές ο κεφτές, θα γυρίσω το κεφτέ τρεις φορές. Ένα και να... Από κύριο τα λες αυτά. Ναι. Έχεις παράπονο, το μιλάω μόνο στο τέλειο γι' αυτό. Όχι, αυτά είναι εύκολα, τα καταλαβαίνει κάθε άνθρωπος. Τέλεια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει ομογενοποιηθεί το μείγμα μας, εδώ όπως είναι. Και σιγά σιγά βάζω το λάδι. Εδώ πέρα θα πάρει πάνω κάτω γύρω στα 200 γραμμάρια λάδι. Το οποίο το έχω μοιράσει, έχω βάλει και ελαιόλαδο και ηλιέλαιο. Mm-hmm. Και το βάζω σιγά σιγά. Γιατί, κύριε Θέμο. Γιατί, κύριε Ζερβέ, το λάδι μπορεί να είναι νόστιμο το ελαιόλαδο, αλλά στι μαγιονέζε, όταν κάπου έχει πάρα πολύ λάδι, είναι πολύ δυνατό μετά και. Βαραίνει πάρα πολύ. Βαραίνει πάρα πολύ, ναι. Το βάζουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Να το πάρει μέσα το μείγμα, ναι. Σιγά σιγά. Τσεκάρουμε λίγο σιγά σιγά, αρχίζει και σφίγγει. Ναι. Θέλει προσοχή, άμα δεν το κάνουμε σωστά, δηλαδή άμα μπει παραπάνω λάδι, ή άμα δεν έχει πολύ μάζα, δηλαδή το αρχικό υλικό, η σάρκα για να πιάσει το λάδι μέσα, μπορεί να μας κόψει. Ορίστε, ξαναπείτε μου τώρα. Ναι, σιγά σιγά το λαδάκι. Σε ένα μιξεράκι, ας πούμε. Αν έχει κάποιο μιξεράκι και το δουλεύει αυτό, να βάζει σιγά σιγά το λαδί, όπως το κάνει και ο Θέμος. Όταν θα δουλεύουμε στο μίξερ, δεν θα το σταματάμε, θα το βάζουμε ροή. Να πέφτει μια γραμμή δηλαδή το λαδί, σιγά σιγά μέσα. Είναι ό,τι καλύτερο. Βάλω ακόμα λίγη μουστάρδα. Θέλουμε λίγο ακόμα. Αν είχα τους κρόκους. Λίγη βάση. Mm. Κρόκους, αυγόνες. Ναι. Άλλο ένα καλό ανακάτεμα. Ωραία. Δες να είναι έχει σφίγγει πάρα πολύ. Μα δεν βλέπω. Τι μάτια είναι αυτά, πω. Αετήσια. Ακόμα λίγο λάδι. Να σε ρωτήσω κάποιον τελειώσει. Ναι. Νομίζω, Αντώνη λέω, νομίζω Στέλιο ότι οι κεφτέδες είναι έτοιμοι. Στέλιο έχουν ναι. Πάρει λίγο παραπάνω χρώμα από όσο θα Όχι, αυτό δεν θέλεις να... Νομίζω ότι είναι έτοιμοι, Στέλιο, ναι, είναι καλή. Τα αποσύρω στο χαρτί εδώ. Εδώ είσαι, ναι. Θέμο, πώς... Πες μου. Συγγνώμη, έχω και τον υποβολέ εδώ. Πώς θα δώσουμε αυτή τη λευκή όψη στον τύπη μας, ώστε να γίνει μαγιονεζή. Δεν θα τη δώσουμε. Αυτή η λευκή όψη γίνεται όταν κάνουμε μαγιονέζα χειροποίητη, που όλα δεν είναι λευκή. Είναι κίτρινη. Και γιατί είναι λευκή η τεμπούρη, τι βάζει. Για λόγους μαρκετίστικους. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί να έχει, δεν ξέρω, τα αυγά σε σκόνη, δεν ξέρω τι κάνουν. Δεν έχω ιδέα. Πάντως χειροποίητη μαγιονέζα είναι κίτρινη. Ωραία. Όχι τόσο κίτρινη. Δεν έχουμε πρόβλημα να μας κολλήσει. Ωραία. Ναι, δεν κολλάει. Βλέπω ότι έχει ζουμάκι συνεχώς κατεβάζει. Εγώ μια και έχουμε το μείγμα να τη γανίσω και για τα παιδιά κάνα και σου. Ναι, ρε Στέλιο.
βλέπουμε ξανά τα υλικά και για τους κεφτέδες και για τη μαγιονέζα. Τρεις θέμα, πώς είναι έτοιμα αυτά να τα κατεβάσουμε. Όχι, πώς χαμηλώσει τη φωτιά, αλλά πώς είναι κι άλλο. Ωραία, πάγω στην άκρη. Εγώ τώρα από δίπλα παίρνω τη μαγιονέζα, την τύπου, μάλλον θα έλεγα τύπου μοστάρδας. Πάω στο πιάτο μου δίπλα. Θα πάμε και πατατούλες τώρα. Θέλει να τηγανίσει. Να τηγανίσω, να φάνε και τα παιδιά. Θα έχουμε και καλεσμένους στο άλλο μέρος. Να μην κεράσουμε ένα κεφτέ. Να μην δώσω στην Εύα την κουρούπη ένα κεφτέ. Αυτά θα τα φάει γιατί είναι υγιεινά. Αυτή τώρα είναι λίγο ρευστή γιατί είναι ζεστή. Με τον πίσω ψυγείο θα σφίξει. Α, ωραία. Εμείς δεν παρεξηγούμε. Μη στεναχωριέσαι. Κάνω μια γραμμή, δύο γραμμές. Γράψε. Θουκελού. Love forever. Ξεκινάμε να στείλουμε το πιατάκι μας. Ωραία. Σε 1,5 λεπτό. Ναι, προλαβαίνουμε. Πρέπει να στείλεις το πιάτο και σου. Να φάμε. Καλέ, μην τα λες αυτά. Που ακούγεις σαν τη Μανολίδη. Η Μανολίδη δεν το λέγει στο... Ναι. Και λέγει και το καταπληκτικό. Μάλλον σαν τη Μέρη Σιλετσάκη ήταν πιο όμορφη. Σερβίρουμε με πολύ ωραίες πατατούλες τηγανιτές. Τι έλεγε, Στέλιο? Το έχω βάλει μέσα θυμάρι και χοντρό αλάτι. Ανακατεύουμε. Δώσ' μου, σάτ. Χωρίς προσιάτσια. Ευχαριστώ. Και... Ένα λεπτό. Αφήγει καλό την έχουμε και από πάνω. Αυτό είναι όλο. Νομίζω αρκετά εύκολο. Είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Λίγο ακόμα μουστάρδα. Θέμα, είναι πολύ ωραίο το πιάτο σου. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε και λίγους κύβους ντομάτας από πάνω φρέσκους. Δηλαδή λίγη ντομάτα ψιλοκομμένη. Είμαστε έτοιμοι. Και έτσι που το βλέπεις, άμα το σερβίρεις και έτσι, μοιάζει λίγο πιο junk, χωρίς παρεξήγηση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το αλλά τρώει και ο πιτσίρικας. Καλό junk, ναι, μπράβο. Mm. Τέλεια, τέλεια. Τι να δοκιμάσω, καλά, περιμένετε ένα λεπτό να αφήσω. Να εναποθέσω εδώ το σκεύδι. Λοιπόν, να φάμε ένα κεφτέ. Λοιπόν, θα φάμε μια πατάτα με την ψεύτο μαγιονέζα. Ορίστε. Για πόσο αγχολητικό είναι να τηγανίζεις. Ναι. Θα ανοίξω τα βέρνα. Αγχολητικό λέει να τηγανίζεις. Εγώ πολύ. Πειράζει, μου χαλάω το. Όχι, να φάω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το μυστικό, βέβαια, από ό,τι καταλάβατε, ήταν στο τηγάνισμα. Που έκανε ο Στέλιος. Ναι, το κάνει τέλειο, παιδιά. Μπράβο. Ωραίο αυτό που έκανε. Καλό είναι. Για να προσφαίσουμε μια μπουκιά σαν άνθρωποι, δείτε λίγες διαφημίσεις. Σε λίγο επιστρέφουμε.